Καϊσέδα. Κάποιον και παίζει καλύτερα από σένα. Ζηλεύεις? Θα ήθελες να παίζεις εσύ σαν αυτόν, ναι? Σου διεγείρει από μέσα σου ζήλια και καχία ή σου διεγείρει από μέσα σου αχ, να μελωτήσω κι εγώ, να μπορέσω να καταφέρω κι εγώ να παίξω κόλλα που ζήλια. Θέλει μεγάλη προσοχή. Όταν βλέπουμε κάποιον και παίζει καλύτερα από εμάς, θέλει προσοχή. Πώς θα φυλάξουμε τον εαυτό μας, θα σου πω. Θα δεχτούμε την αλήθεια. Θα πεις ότι αυτός για να παίζει αυτό το σόλο για να, και αποδίδει τέλος πάντων αυτό που παίζει τώρα εκεί πέρα, ο άνθρωπος έχει κάνει μελέτη πάνω σε αυτό. Δεν είναι τυχαίο, πήρε τον μπουζούκι και το έπαιξε. Εγώ έχω κάνει τόση μελέτη που έχει κάνει εκείνος. Δεν ξέρω. Αφού δεν ξέρω, και τι θα γίνει τώρα? Οπότε βλέπουμε κάποιον καλύτερο, θα μας πειράζει αυτό μέσα μας? Ή θα πούμε, θα ψάχνουμε να το βρούμε, ναι, αλλά δεν παίζει σαν τον άλλον, ναι. Ή, ναι, σκυλάς είναι. Ή, αυτός τώρα. Όχι. Πρέπει να είμαστε ταπεινοί και να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Μήπως από εκεί έχει κάποια τεχνική, κάποια φράση που εμείς δεν την έχουμε, για να μπορούμε να την πάρουμε. Γιατί έχουμε αυτά, αν έχουμε αυτά τα κακά κίνητρα που είπα και τις κακές σκέψεις, θα βλέπουμε μετά τους άλλους και είναι σαν να μας δίνουν μαχαιριές, σαν να είναι ο εχθροί μας. Ή σαν να θέλουμε εμείς να είμαστε πρώτοι και να μην αφήσουμε κανένα άλλο να παίζει μπουζούκι. Δεν γίνεται. Εδώ έχω δει πολλές φορές μαθητές μου και άλλα παιδιά από εκεί, στο YouTube, που είναι πολύ λιγότερα χρόνια και παίζουν κάτι σόλα φανταστικά. Κάτι τεχνικές φανταστικά. Και χαίρομαι όταν το βλέπω αυτό το πράγμα. Όταν πω, πιτσιρίκος είναι τώρα εγώ μετά από... περηφάνεια είναι αυτό. Μακριά. Οπότε, όταν βλέπουμε κάποιον και παίζει καλύτερα από εμάς, μη συγκρινόμαστε να πούμε, παίζει σαν εμένα, ποιος παίζει τώρα καλύτερα, εγώ ή αυτός. Μην ψάχνουμε να το βρούμε 1000-2 για να τον βγάλουμε άχρηστο, γιατί νιώσαμε άσχημα που τον είδαμε και παίζει, αλλά δες το θετικά και λες, για να δω τι έχει που εγώ δεν το έχω, να το πάρω. Και τι ωραία να είμαστε συλλέκτες συνέχεια. Μόλις δούμε κάποια ωραία φράση, μια ωραία τεχνική, μια ωραία συμπεριφορά, οτιδήποτε καλό, να το παίρνουμε. Γιατί αυτό είναι, ότι είμαστε διαφορετικές προσωπικότητες, διαφορετική αντίληψη στον κάθε άνθρωπο και αλλιώς θα αντιλαμβάνεται εκείνος, αλλιώς θα αντιλαμβάνεται ο άλλος, αλλιώς θα αντιλαμβανόμαστε εμείς. Οπότε
καλό είναι σύμφωνα με την αντίληψη που έχει εκείνος και το τροποποίησε με αυτόν τον τρόπο, πάρτο. Και καλό είναι όταν ακούσουμε κάτι και θέλουμε να το κρατήσουμε, εγώ αυτό κάνω. Κοιτάζω τον τρόπο σκέψεως, το πως θα πάρεις ένα σόλο, το πως θα πάρεις ένα ταξίμητο, το πως θα πάρεις μια ωραία φράση, δεν βγαίνει τίποτα. Σκοπός είναι να δεις πώς το έκανε, γιατί το βάλε εκεί, μπορούμε να το βάλουμε και κάπου αλλού. Αυτό είναι όλο το ζητούμενο. Οπότε ας μείνουμε χαμηλό τόνο, ταπεινή, ό,τι βλέπουμε και μπορούμε να το πάρουμε για να αυξηθούμε το πάρουμε. Από το Γκουρέα και καθώς με κούρευε, σκεπτόμουν ότι κάπως έτσι είναι και ο μουσικός. Θα πρέπει συνέχεια να κουρεύεται στο παίξιμό του. Δηλαδή, όσο είναι μικρός ο άνθρωπος, νεαρός, μιλάει πολύ, κάνει πράγματα τα οποία είναι άσκοπα και σιγά σιγά καθώς μεγαλώνει, χτίζει το χαρακτήρα του. Στο Μπουζούκι ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι. Πρέπει ο Μπουζουξής να επιδιώκει συνεχώς την καθαρότητα, συνέχεια, συνέχεια και συνέχεια, και αυτό δεν έχει σταματημό. Αν ρωτήσουμε κάποιον που είναι πολύ καλός Μπουζουξής, τα παιδιά που είναι πρώτοι Μπουζουξίδες, και του πούμε, εσύ επιδιώκεις την καθαρότητα, μελετάς πάνω σε αυτό, σίγουρα θα σου πει ναι, γιατί αυτό δεν έχει τελειωμό. Δεν είναι ότι δεν παίζει κάποιος καθαρά, αλλά κάθε φορά που είναι και βρίσκει μια καινούργια τεχνική να κάνει κάτι άλλο, στο σύνολό του δεν βγαίνει καθαρό για τον παίχτη. Για κάποιον άλλο που θα το ακούσει λέει, μα είναι μια χαρά. Δεν είναι όμως έτσι. Όποιος επιδιώκει συνέχεια την καθαρότητα, βλέπει ότι υπάρχουν σημεία τα οποία δεν βγαίνουν καθαρά. Και καλό είναι συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια να δούμε σε ποιο σημείο τι είναι αυτό το οποίο υστερούμε, να το φτιάχνουμε καλύτερο, καλύτερο, και έτσι έρχεται και η πρόοδος. Επίσης ήθελα να πω, υπάρχουν σε δυο μπουζουξίδες, αν τους βάλουμε, μια διαφορά, ότι ο ένας τα παλιά χρόνια φαινόταν πολύ αισθητό, αυτό που ήταν οι ώρες που δουλεύαμε ήταν από τις 9 μέχρι τις 4-5 ώρες το πρωί, 7 μέρες, τώρα είναι διαφορετικά. Αλλά πάλι ισχύει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο ένας μπουζουξής μπορεί να κάτσει και να πιάσει και να παίξει και να πει: αμάν, τι γίνεται εκεί πέρα. Μετά από μια ώρα, κρεμιέται. Του φύγει όλη η ενέργεια. Και ο άλλος είναι αυτοί οι οποίοι λέγαμε σπαλιά είναι σκυλιά. Ήταν ορισμένοι μπουζουξίδες που δουλεύαν από την ώρα που θα καθόταν στην καρέκλα μέχρι τις 5 ώρα και όχι μόνο, άμα λες ήταν κούρδιζες. Του λέγες: παίξε ακόμα 2-3 ώρες, έπαιζε. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Εντάξει, είναι ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν από μόνοι τους φυσική αντοχή, αλλά αυτό καλλιεργείται. Καλλιεργείται με ασκήσεις αντεχτικότητας. Και δεν είναι μόνο, θα πει κανένας, μα τώρα δεν είναι τόσες μέρες, τόσες ώρες. Δεν είναι αυτό. Όταν κάνει κάποιος ασκήσεις αντεχτικότητας, είναι ότι παίρνει το μπουζούκι κάποια στιγμή χωρίς να μελετήσει, μόλις το πιάσει, χωρίς να ζεσταθεί, χωρίς τίποτα. Πατάς ένα κουμπάκι και λες παίξε και παίζει κατευθείαν. Είναι γιατί υπάρχει αυτή η εργασία, η οποία αυτή η εργασία της αντεκτικότητας μένει. Θα βάλω αυτές τις μέρες, θα το χωρίσω σε δύο βίντεο, 6 ασκήσεις και 6 ασκήσεις, το οποίο θα είναι ασκήσεις αντεκτικότητας. Και αυτό φαίνεται άμεσα η διαφορά, αν και θέλει κάποιο χρόνο για να τις επιτύχουμε. Και το τρίτο που ήθελα να πω, όσον αφορά τη δαχτυλοθεσία πάνω στο μπουζούκι. Κάποιος δάσκαλος μπορεί να πει ότι είναι έτσι και είναι έτσι και είναι αλλιώς και πρέπει να το σεβαστούμε, ο καθένας όπως το δει. Αλλά υπάρχει μια διαφορά, ένας τώρα που έχει μεγάλα χέρια και ένας που έχει μικρά χέρια, εκεί τώρα υπάρχει μια ελαστικότητα το οποίο θα μπορούμε να τοποθετήσουμε τα δάχτυλα διαφορετικά.
Στο σύνολο θα μπορούσα να πω όπως τον βολεύει τον καθένα. Παράδειγμα χάρη είχα ένα μαθητή εδώ στο Ηράκλειο στην Κρήτη, ο Γιώργος Μανολάκης. Αυτός τώρα έχει γίνει πολύ καλός και στο λαό του και στο Μπουζούκι. Είναι, πάντα ήταν καλός, αλλά τώρα ειδικά έχει γίνει πάρα πολύ καλός. Τέλος πάντων, γιατί του δείχνω τα θέματα και ειδικά χρωματικές, έβαζε, χρησιμοποιούσε πάρα πολύ τα τρία δάχτυλα. Του λέω, Γιώργο, παιδί μου, με τα τρία δάχτυλα μου λέει, δάσκαλε, μα μου βγαίνει καλύτερα. Και είδα πραγματικά ότι του έγινε πεντακάθαρα και δεν είχε και δεν κόλωνε στην ταχύτητα καθόλου. Τι θα του λέγα, οπωσδήποτε, όχι, εκεί εγώ θέλω να βάλει το τέταρτο. Οπότε, απορρίπτομαι το γράμμα. Σον και καλά πρέπει να είναι έτσι. Αν κάποιον τον εβολεύει και αντί να βάλει το τέταρτο, βάλει το τρίτο, ή αντί στο τρίτο, βάλει το τέταρτο, τη στιγμή που βγαίνει καθαρό και προλαβαίνει να το βγάλει, δεν είναι σόλου και καλά το γράμμα ότι όχι, πρέπει να βάλουμε οπωσδήποτε. Να το έχουμε και αυτό υπόψη μας. Και η αλήθεια είναι ότι πρέπει να μπαίνουν σωστά τα δάχτυλα πάνω στο μπουζούκι. Αλλά λέμε τώρα σε τέτοιες περιπτώσεις, το οποίο μας βολεύει κάποιο άλλο δάχτυλο, έχουμε αυτήν την ελαστικότητα, θα μπορούμε να το κάνουμε. Και με την ευκαιρία αυτή θέλω να πω ότι αν τυχόν και πιάσουμε ένα βαρύ αντικείμενο, θα μπορούσα να τολμήσω να πω ακόμα και ένα παιδάκι, να το πιάσουμε, το βάλουμε κάτω και να το δέσουμε στη μέση με ένα σχοινί. Εάν τυχόν περάσουμε το σχοινί το χέρι μας αυτό, το δάχτυλο, το πρώτο δάχτυλο, και το τραβήξουμε έτσι προς τα πάνω, θα το σηκώσουμε. Αν βάλουμε το δεύτερο δάχτυλο, θα μας ζωρίσει και μπορεί να μας πονέσει. Το τρίτο και το τέταρτο δεν το συζητάμε, ειδικά με το τέταρτο δεν το συζητάμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τι θέλω να πω με αυτό το πράγμα. Βλέπουμε δηλαδή ότι είμαστε πλασμένοι από τον Θεό. Από εδώ αρχίζει η δύναμη, μετά εξασθενεί. Όλα βέβαια έχουν τη χάρη τους και όλα παίζουν κάποιο ρόλο. Και στο σύνολο δεν είναι, αλλά όταν όμως, τουλάχιστον αυτό που έχω δει εγώ από τη μελέτη, όταν μελετήσουμε ασκήσεις στα δύο πρώτα δάχτυλα και τα ισχυροποιήσουμε, αν κάποιος το δοκιμάσει θα δει τεράστια διαφορά. Μιλάμε για τεράστια διαφορά. Και εκεί πάλι θα βάλω ασκήσεις για τα δύο, μόνο για τα δύο δάχτυλα. Μετά για να μείνουν αυτά μαχάτους, μετά θα βάλω τα τρία μαζί και μετά για τα τέσσερα για να δώσουμε. Αλλά θα δώσω όμως το βάρος σε αυτά τα δύο τα πρώτα δάχτυλα, τα οποία δεν θα είναι μια απλή ασκήση, θα είναι ασκήσεις εντοχής, τρίλεπτες. Και ίσως χρειαστεί τρεις ασκήσεις που τις έχω να γίνουν τουλάχιστον 10 λεπτά. 10 λεπτά. Αλλά όποιος τις κάνει, έχει μεγάλη μεγάλη διαφορά. Καμιά φορά δεν είναι ότι παίζουμε μια ασκήση και είναι πολύπλοκη και λέμε, μα πώς θα την κάνω αυτή. Αυτή είναι πάλι για άλλο σκοπό. Κάθε άσκηση έχει και το δικό της σκοπό. Αυτές οι ασκήσεις τώρα που θα βάλω με τα δύο δάχτυλα, ο σκοπός που έχουν είναι η αντεκτικότητα και η δύναμη στο μπουζούκι. Γιατί όταν έχουμε αντεκτικότητα, όπως το είπαμε, πιάνεις το μπουζούκι, ανά πάση στιγμή, πατάς το κουμπάκι, παίξε, παίζεις κατευθείαν.